πώς λειτουργεί η γη και πώς την καταστρέφουμε. Η ζωή, το θαύμα του σύμπαντος, εμφανίστηκε πριν 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Εμείς, οι άνθρωποι, υπάρχουμε μονάχα εδώ και 200.000 χρόνια και έχουμε καταφέρει να διασαλεύσουμε την τόσο ουσιαστική ισορροπία της ζωής. Ακούστε προσεκτικά, λοιπόν, αυτή την συναρπαστική ιστορία. Σας ενδιαφέρει και αποφασίστε προσεκτικά αυτό που θα πράξετε. Αυτά είναι τα ίχνη της προέλευσής μας. Στην αρχή, ο πλανήτης μας ήταν ένα χάος γεμάτο φωτιά. Ένα σύννεφο από μόρια σκόνης, παρόμοιο με πολλά άλλα συμπλέγματα του σύμπαντος. Όμως, εδώ συντελέστηκε το θαύμα της ζωής. Σήμερα η ζωή, η δική μας ζωή, είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα αμέτρητων έμβιων όντων, όπου διέρχονται το ένα το άλλο πάνω στη γη για περίπου 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Ακόμα και σήμερα, νέα ηφαίστεια σμιλεύουν τα τοπία μας. Μας δείχνουν πώς ήταν η γη μας κατά τη γέννησή της. Λιωμένοι βράχοι αναδύονται από τα έγκατα, γίνονται συμπαγείς, σπάζουν, σκάζουν σε έναν λεπτό φλοιό πριν πέσουν σε νάρκη για κάποια χρόνια. Οι κύκλοι καπνού που βγαίνουν από τα σωθικά της γης μαρτυρούν την πρώτη ατμόσφαιρά της, μια ατμόσφαιρα στερημένη από οξυγόνο, μια πυκνή ατμόσφαιρα, πηχτή από ατμούς γεμάτη διοξίδιο του άνθρακα, μια κάμινος. Η γη πάγωσε. Οι ατμοί συμπυκνώθηκαν και έπεσαν καταρακτώδες νεροποντές. Σε σωστή απόσταση από τον ήλιο, ούτε πολύ μακριά ούτε πολύ κοντά, η απόλυτη ισορροπία της γης διατήρησε νερό σε υγρή μορφή. Το νερό άνοιξε κανάλια. Είναι σαν τις φλέβες του σώματος, σαν τα κλαδιά του δέντρου. Αγωγή σφρίγους που το νερό χάρισε στην γη. Τα ποτάμια αποσπούσαν μεταλλικά στοιχεία από τα βράχια, τα οποία πρόσθεσαν σταδιακά στο γλυκό νερό των ωκεανών. Οι ωκεανοί γέμισαν αλάτι. Από πού ήρθαμε? Πού εμφανίστηκε η ζωή? Σαν θαύμα που άντεξε στον χρόνο, οι πρωτόγονες μορφές ζωής ακόμη ζουν στους θερμοπίδακες. Τους δίνουν το χρώμα τους. Ονομάζονται αρχαιοβακτήρια. Όλα τρέφονται από τη θερμότητα της γης. Όλα εκτός από τα κυανοβακτήρια ή κυανοπράσινες άλγες. Μόνο εκείνα έχουν τη δύναμη να στραφούν στον ήλιο και να φυλακίσουν την ενέργειά του. Είναι ένας ζωτικός πρόγονος όλων των παρελθοντικών και σημερινών φυτών. Αυτά τα μικροσκοπικά βακτήρια και τα δισεκατομμύρια απογόνων τους άλλαξαν τη μοίρα του πλανήτη. Μεταμόρφωσαν την ατμόσφαιρά του. Τι συνέβη στο διοξίδιο που δηλητηρίαζε την ατμόσφαιρα? Είναι ακόμη εδώ, φυλακισμένο στον φλοιό της γης. Υπήρχε κάποτε μια θάλασσα όπου ζούσαν μικροοργανισμοί. Μεγάλωσαν τα οστρακά τους αντλώντας διοξίδιο που ήταν διαλυμένο στον ωκεανό. Οι στρώσεις είναι τα συσσωρευμένα όστρακα δισεκατομμυρίων μικροοργανισμών. Χάρη σε αυτούς απορροφήθηκε διοξίδιο από την ατμόσφαιρα και μπόρεσαν να αναπτυχθούν άλλες μορφές ζωής. Η ζωή άλλαξε την ατμόσφαιρα. Η φυτική ζωή τρεφόταν από την ηλιακή ενέργεια. Κατόρθωσε να διασπάσει τα μόρια νερού και να αποσπάσει οξυγόνο. Και το οξυγόνο γέμισε τον αέρα. Ο κύκλος νερού της γης ανανεώνεται συνεχώς. Καταράκτες, ατμοί, σύννεφα, βροχή, ριάκια, ποτάμια, θάλασσες, ωκεανοί, παγετώνες. Ο κύκλος δεν διακόπτεται ποτέ.
υπάρχει πάντοτε η ίδια ποσότητα νερού στη γη. Όλα τα διαδοχικά είδη στη γη έχουν πιει το ίδιο νερό. Την εκπληκτική ουσία που είναι το νερό, μία από τις πιο ασταθείς. Έχει υγρή μορφή όταν κυλά, αέρια ως ατμός και στερεή ως πάγος. Στην Σιβηρία, οι παγωμένες λίμνες του χειμώνα περιλαμβάνουν τα ίχνη των δυνάμεων που αναπτύσσονται στο νερό. Όταν αυτό παγώνει, ελαφρύτερος από το νερό, ο πάγος επιπλέει. Σχηματίζει έναν προστατευτικό μανδύα κατά του κρύου, κάτω από το οποίο η ζωή συνεχίζεται. Η μηχανή της ζωής είναι η σύνδεση. Τα πάντα συνδέονται. Τίποτα δεν είναι αυτάρκες. Το νερό και ο αέρας είναι αδιαχώριστοι. Ενωμένοι για μια ζωή. Για τη δική μας ζωή στη γη. Το να μοιράζεσαι είναι τα πάντα. Η πράσινη έκταση κάτω από τα σύννεφα είναι η πηγή οξυγόνου στον αέρα. Το 70% αυτού του αερίου, χωρίς το οποίο οι πνεύμονές μας δεν λειτουργούν, προέρχεται από την άλγη που χρωματίζει τον βυθό των ωκεανών. Η γη μας βασίζεται στην ισορροπία, στην οποία κάθε αιών παίζει το ρόλο του και υπάρχει μόνο μέσω της ύπαρξης ενός άλλου όντος. Μια λεπτή, εύθραυστη αρμονία, η οποία εύκολα διαταράσσεται. Υπάρχουν κοράλια που γεννήθηκαν από το γάμο άλγης και οστράκων. Οι κοραλιογενείς ύφαλοι καλύπτουν λιγότερο από το 1% του βυθού των ωκεανών, αλλά αποτελούν ενδιέτοιμα χιλιάδων ψαριών, μαλάκιων και άλγης. Η ισορροπία κάθε ωκεανού εξαρτάται από αυτούς. Η γη μετράει τον χρόνο σε δισεκατομμύρια έτη. Χρειάστηκε περισσότερο από 4 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτιάξει δέντρα. Στην αλυσίδα των ειδών, τα δέντρα είναι αριστουργήματα, τέλεια ζωντανά γλυπτά. Τα δέντρα αψηφούν τη βαρύτητα. Είναι τα μόνα στοιχεία της φύσης που κινούνται συνεχώς προς τον ουρανό. Ψηλώνουν αργά προς τον ήλιο που θρέφει το φύλλωμά τους. Κληρονόμησαν από τα μικροσκοπικά κυανοβακτήρια τη δύναμη να συγκρατούν την ενέργεια του φωτός. Την αποθηκεύουν και τρέφονται από αυτή. Την μετατρέπουν σε ξύλο και φύλλα, τα οποία αποσυντίθενται σε ένα μείγμα νερού, μετάλλων, φυτικής και έμβυας ύλης. Έτσι, σταδιακά, σχηματίζεται το έδαφος. Το έδαφος αφθονεί από μικροοργανισμούς που τρέφονται, σκάβουν, παράγουν οξυγόνο και αλλάζουν. Σχηματίζουν το χούμος, το οργανικό στρώμα με το οποίο συνδέεται ολόκληρη η ζωή στον πλανήτη. Τι γνωρίζουμε για τη ζωή στη Γη? Πόσα είδη γνωρίζουμε? Το 1/10, ίσως το 1/100? Τι γνωρίζουμε για τους μεταξύ τους δεσμούς? Η Γη είναι ένα θαύμα. Η ζωή παραμένει μυστήριο. Διαμορφώνονται οικογένειες ζώων με έθιμα και τελετουργίες που παραδίδονται από γενιά σε γενιά. Κάποια προσαρμόζονται στη φύση των βοσκότοπων και οι βοσκότοποι προσαρμόζονται σε αυτά. Και τα δύο κερδίζουν. Το ζώο χορταίνει την πείνα του και το δέντρο μπορεί να ξαναανθίσει. Στη μεγάλη περιπέτεια της ζωής στη Γη, κάθε είδος έχει ένα ρόλο να παίξει. Κάθε είδος έχει τη θέση του. Κανένα δεν είναι περιττό ή επιβλαβές. Τα πάντα βρίσκονται σε ισορροπία. Και σε αυτό το σημείο, εσύ, Homo sapiens, σοφέ άνθρωπε, μπαίνεις στην ιστορία. Εποφελείσαι από την κληρονομιά των 4 δισεκατομμυρίων ετών που σου κληροδότησε η Γη. Είσαι μόνο 200.000 ετών, όμως άλλαξες το πρόσωπο του κόσμου. Παρά την τρωτότητά σου, κατέκτησες κάθε ενδιέτημα και απέραντες εκτάσεις όσο κανένα άλλο είδος πριν από σένα. Μετά από 180.000 χρόνια νομαδικής ζωής και χάρη στο πιο ήπιο κλίμα, οι άνθρωποι καταστάλαξαν.
δεν εξαρτιόνταν πλέον από το κυνήγι για να επιβιώσουν. Επέλεξαν να ζήσουν σε υγρά περιβάλλοντα που έβριθαν ψαριών, θυραμάτων και άγριων φυτών. Σύνδυαζαν γη, νερό και ζωή. Ακόμη και σήμερα η πλειονότητα των ανθρώπων ζει στις ακτογραμμές ή στις όχθες ποταμών και λιμνών. Σε ολόκληρο τον πλανήτη, ένας στους τέσσερις ζει όπως το ανθρώπινο είδος πριν από 6.000 χρόνια. Η μόνη τους ενέργεια είναι αυτή που παρέχει η φύση εποχή την εποχή. Έτσι ζουν 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, περισσότεροι από ολόκληρο τον πληθυσμό των εύπορων κρατών. Ωστόσο, το προσδόκιμο ζωής είναι μικρό και η σκληρή δουλειά εξασθενεί τους ανθρώπους. Η αβεβαιότητα της φύσης τους βαραίνει. Η μόρφωση είναι σπάνιο προνόμιο. Τα παιδιά είναι τα μόνα περιουσιακά στοιχεία, καθώς κάθε επιπλέον ζευγάρι χέρια είναι απαραίτητο για την επιβίωση της οικογένειας. Η ευφυΐα της ανθρωπότητας έγκυται στο ότι μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αναγνωρίσει την αδυναμία της. Η ενέργεια και η δύναμη που ο άνθρωπος δεν διαθέτει σε αυθονία βρίσκονται στα ζώα που τον βοήθησαν να ανακαλύψει νέες περιοχές. Αλλά πώς θα κατακτήσεις τον κόσμο με άδειο στομάχι?